techblog.gr, αυτό είναι το Sony Ericsson Satio με την κάμερα των 12,1 MP και το λειτουργικό σύστημα Symbian S60 5th Edition που φοράει και το Nokia N97. Και θα ήθελα να σας δείξω μερικά πράγματα στο user interface. Αυτή εδώ πέρα είναι το πιο εύχριστο user interface profile, ας πούμε να το πούμε έτσι, που ουσιαστικά αποτελείται από 5 οθόνες, στις οποίες μπορούμε να έχουμε shortcut από εφαρμογές, bookmark, τα οποία επιλέγουμε ποια θα είναι, και κάποια γρήγορα contacts. Αυτή είναι η κεντρική οθόνη, ας πούμε. Έχουμε άμεση πρόσβαση στη μουσική μας. Ή μπορούμε να πάμε και να πάμε στο Google. Έλα, φύγε. Ή μπορούμε να πάμε κατευθείαν εδώ πέρα να πατήσουμε αυτό το search, και είναι, το οποίο είναι powered by Google, και μέσα από αυτό έχουμε κατευθείαν, διαλέγουμε κατευθείαν τι θέλουμε και ανοίγει σε browser και το βρίσκει. Το σύνδεσα τώρα σε Wi-Fi εδώ πέρα. Okay. Αυτή η οθονιά έχει όλες τις φωτογραφίες μας ανά ημερομηνία. Για να δούμε κάποια φωτογραφία χρειάζεται έτσι μια διαδικασία. Πρέπει να πατήσεις πάνω, να επιλέξεις View in Media, να ανοίξει. Τώρα μπορείς να πας έτσι προς πίσω, δεξιά, αριστερά, και για να μεγενθύνεις κάποια φωτογραφία πρέπει να πατήσεις εδώ Options, Zoom, και με αυτόν τον τρόπο να κάνεις zoom in, zoom out στη φωτογραφία όπου θέλεις. Να πούμε ότι το μενού έχει και ελληνικά, αλλά το έχω στα αγγλικά αυτή τη στιγμή, με βολεύει περισσότερο. Okay. Και η τελευταία οθονιά είναι με τα shortcut των εφαρμογών που πάλι μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε σε αυτό το μενού. Ας το γυρίσω έτσι. Έλα. Okay. Πάλι έτσι προσθέτουμε, αφαιρούμε. Back. Αυτό είναι λοιπόν. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, μισό λεπτό να φύγω. Αυτές είναι οι 5 οθονιές, στις οποίες μπορούμε να πάμε και κατευθείαν από πάνω πιέζοντας το μικρό κουμπάκι. Τώρα, αυτή εδώ πέρα, αυτό το layout, ας πούμε, αυτό το user interface μπορούμε να το αλλάξουμε. Πατάμε εδώ πέρα το κεντρικό πλήκτρο. Αυτό είναι το μενού. Μπορούμε να πάμε στα settings, στο personal, standby, και να επιλέξουμε από εδώ πέρα κάποιο από αυτά τα θέματα. Finger use, Sony Ericsson που είναι αυτό με τις 5 κεντρικές οθόνες, ή navigation bar. Δείτε και τα υπόλοιπα, π.χ. navigation bar, πώς εμφανίζεται. Φεύγουν σε όλα τα υπόλοιπα profile, ας πούμε αυτά τα themes, φεύγουν οι οθονιές. Αυτό είναι το navigation bar που έχουμε από εδώ πέρα πιο άμεση επιλογή, π.χ. στις ρυθμίσεις, μουσική, player, calendar, shortcuts και τέτοια. Πάλι όλα αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε όσα θέλουμε. Okay. Όπως είπα, πάβουν να υπάρχουν οι κεντρικές οθόνες, οι άλλες οι οθόνες. Πάω ξανά να δούμε τα υπόλοιπα. Personal, standby, π.χ. basic. Αυτό είναι το κλασικό, για να μην, σαν ένα απλό τηλέφωνο ας πούμε, για να μην μπερδεύεται κανένας. Κατευθείαν μενού από εδώ, κατευθείαν contacts από εδώ, κατευθείαν τηλέφωνο από εδώ, επιλογή προφίλ, για να γίνονται όλα εύκολα, και μενού. Λοιπόν, ας το αφήσω έτσι, να πάμε λίγο να πλοηγηθούμε μέσα από το browser. Να πω ότι έχει αυτόν τον browser μέσα. Έχει κατευθείαν από πάνω Google να ψάξουμε, ή εδώ κατευθείαν τη διεύθυνση. Να σας δείξω και το άλλο που είναι ωραίο και για τα μηνύματα. Μπορούμε από εδώ πέρα να πάμε σε full screen QWERTY keyboard, το οποίο βγαίνει έτσι, και βλέπετε πόσο άνετα μπορούμε να πληκτρολογήσουμε, ειδικά αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εύκολα και με καλή απόδοση στα μηνύματα. Οπότε γράφω εγώ εδώ πέρα Tech
blog.gr. Okay. Και ωραία, ανοίγει λοιπόν το site που επιλέγουμε. Έτσι μπορούμε να απλοηγηθούμε μέσα σε αυτό. Με διπλό κλικ πάνω κάνει μεγένθηση εκεί που θέλουμε. Μπορούμε να πάμε και full screen. Display options full screen. Και να είμαστε έτσι. Okay, να πω ότι η Flash αρχεία δεν τα παίζει εδώ μέσα, π.χ. κάποιο embed βίντεο που μπορεί να έχω σε κάποιο θέμα του tech blog, θα αναγκαστώ, δεν το βρίσκει καν δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα. Και έτσι γίνεται το, μπορούμε να κάνουμε zoom in, zoom out. Εντάξει, είναι λίγο παιδεψιάρικο θα έλεγα. Okay. Φεύγω από εδώ. Τι άλλο να σας δείξω. Exit. Πάμε έτσι. Α, να πάμε λίγο στο... Να πω ότι έχει GPS, εντάξει, Wi-Fi και τα λοιπά. Πάμε να δούμε λίγο τα μενού της κάμερας. Μας λέει να ανοίξω το... Από εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν είμαστε σε camera mode. Να πάμε λίγο στα settings να δούμε τι έχουμε. Self timer, picture size. Που μπορούμε να διαλέξουμε από... την ανάλυση που θέλουμε να τραβήξει. Έλα. Okay, εδώ πέρα πρέπει να πατήσω. Βλέπουμε λοιπόν 12 MP, 10, 9 σε 16 προς 9 κτλ. Φεύγω. White balance. Image stabilizer, effects. Και ο ήχος clip through. Εδώ πέρα είναι τα settings του βίντεο. Έλα. Βλέπουμε που μπορούμε να τραβήξουμε και ένα setup γενικό. Αν θέλουμε να πάμε σε video mode, πιέζουμε εδώ πέρα αυτό το πλήκτρο μια φορά. Τώρα είμαστε σε video και ξαναπατώντας το πηγαίνουμε σε φωτογραφίες. Κατά τα άλλα εδώ πέρα για άμεσες ρυθμίσεις βλέπουμε ότι αριστερά έχουμε automatic mode στις φωτογραφίες για να μην πειράξουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να πειράξουμε την έκθεση, το flash και όχι, εκεί πέρα πήγαμε στο μενού. Λοιπόν, ξαναπατάω εδώ πέρα το πλήκτρο για να ανοίξει. Και βλέπουμε εδώ πέρα κάποιες προκαθορισμένες ρυθμίσεις για σκηνές, τρέξιμο, πορτρέτο κτλ. Πάω και ξανά στο βίντεο και βλέπω ότι στο βίντεο μπορώ να έχω night mode, μπορώ να απενεργοποιήσω το μικρόφωνο ή μπορεί να έχω το φλασάκι συνεχώς αναμένο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν έχω κάτι άλλο να δείξω αυτή τη στιγμή. Εδώ είπαμε είναι το μενού. Αυτό είναι. Το Play Now είπαμε δεν λειτουργεί Ελλάδα. Entertainment, ραδιόφωνο, Organizer, Quick Office, My Apps προεγκατεστημένες YouTube και Facebook, Sony Ericsson Satio, techblog.gr. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Bye bye!